άλλα με αυτό. Παράλληλα με αυτό, έχουμε αυτή τη στιγμή και σαν διοίκηση και σαν μέλη εξετάζουμε άλλες τρεις προτάσεις για να συμμετέχουμε σε τρία ευρωπαϊκά προγράμματα. Δύσκολο και στα τρία, αλλά κάποια από όλα θα επιλέξουμε για να μπορέσουν και τα επόμενα παιδιά που έρχονται να χαρούν ό,τι και τα προηγούμενα. Θα βάλουμε ένα βιντεάκι λοιπόν να δείτε τα παιδιά σας, πώς ήταν, πώς εξελίχθηκαν και πώς θα μπορέσουν τα επόμενα που έρχονται για να πάρουν τις θέσεις τους. Σταματήσει το κολύμπι, αλλά ασχολείται μαζικά με το κολύμπι σαν αθλητικό στοιχείο. Και έχουμε και παιδιά που εξελίχθηκαν. Εμείς θα ευχηθούμε όλα τα υπόλοιπα να ακολουθήσουν τον δρόμο τους. Και με αυτό, με τη δεύτερη παρουσίαση, θα ευχαριστήσουμε τα παιδιά που μας αντιπροσώπευαν επάξια αυτό το διάστημα των τριών ετών. Έβγαλαν μπροστά το σύλλογο, σήκωσαν τη λέξη στην άουσα και θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Πολλές επιτυχίες στο σύλλογό σας, να είστε πάντα γεροί, υγιείς και να πετυχαίνετε μεγάλες επιδόσεις. Ξέρετε πολύ καλά ότι για την επιτυχία ενός συλλόγου, για την κατεξίωση μάλλον, χρειάζονται δύο βασικά πράγματα, έτσι. Είναι ο συνδυασμός της σωστής διοίκησης και των προπονητών. Αυτό το έχετε πετύχει και εύχομαι να συνεχίσετε να το κάνετε, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μικρό, των τριών ετών, έχετε καταφέρει να πετύχετε τόσο σημαντικά πράγματα. Πολλές επιτυχίες, αρέσει πάντα γερή γης και οι προπονητές, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι, να έχουν καλή δύναμη και οι μικροί αθλητές, οι οποίοι τώρα ξεκινούν, να έχουν μεγάλη υπομονή, γιατί όπως καταλαβαίνετε που το άθλημα της κολύμπης είναι ένα κομικό άθλημα και χρειάζεται αρκετά μεγάλη υπομονή. Λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους, πάντα επιτυχίες και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ.